Αυξημένη φαίνεται πως είναι η κίνηση στα ξενοδοχεία του νομού Εύρου παρά το μοδιασμένο ξεκίνημα που έχει προβληματίσει αρκετά τους ξενοδόχους αρχικά. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, τα ξενοδοχεία του νομού προσφέρουν πολύ καλή φιλοξενία, ταχύτατη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές και προσθέτει πως μεγάλο ρόλο στην αλλαγή της αρχικής εικόνας διαδραμάτισε και η τουριστική κίνηση από τις γειτονικές χώρες που βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Αύξηση παρουσιάζει η κίνηση των ξενοδοχείων του νομού Εύρου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης Κώστα Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος χαρακτηρίζει καταλυτικό στην εν λόγω θετική εξέλιξη τον τουριστικό ρόλο των γειτονικών μας χωρών. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα από τα μέσα Ιουνίου και μετά υπάρχει μια εμφανής αύξηση της κίνησης. Έχει αντιστραφεί το κλίμα των πρώτων ημερών του καλοκαιριού, όπου υπήρχε ένα μούδιασμα. Και σιγά σιγά βλέπουμε να αυξάνονται και πάλι οι πληρότητες και με χαρά βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται είναι κυρίως από τις γείτονες χώρες, διότι είναι αναμενόμενο άλλωστε ότι από την ελληνική αγορά δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Το γεγονός ότι είμαστε δίπλα στην Τουρκία, δίπλα στη Βουλγαρία και σχετικά κοντά στη Ρουμανία μας επιτρέπει να αντλούμε και να αναπληρώνουμε ένα μέρος των απολειών του εσωτερικού τουρισμού από τις αγορές αυτές που σας είπα. Ο εσωτερικός τουρισμός, ωστόσο, παραμένει σε χαμηλά και σταθερά πτωτικά επίπεδα, γεγονός απολύτως λογικό αν αναλογιστεί κανείς την πρωτοφανή οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα. Δεν θα το έλεγα, αλλά είναι γνωστό ότι η ελληνική αγορά έχει σοβαρά προβλήματα. Με αποτέλεσμα τουλάχιστον για φέτος να είναι αρκετά περιορισμένη. Όχι, σας είπα, από την εσωτερική αγορά λίγα πράγματα και πολύ συγκεκριμένα. Αυτό που υπάρχει μια κίνηση είναι από το εξωτερικό. Οι τιμές των ξενοδοχείων του Εύρου αλλά και της Θράκης, τον ισοκύριο Χατζηκωνσταντίνου, έχουν πέσει παρότι ήταν ήδη χαμηλές, προκειμένου τα τουριστικά πακέτα να γίνουν πιο δελεαστικά και τα ξενοδοχεία να γεμίσουν με κόσμο. Ένα φιλικό περιβάλλον, άριστο σέρβις και μια πολύ καλή σχέση της τιμής με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι τιμές λοιπόν είναι πεσμένες φέτος. Σε όλη την Ελλάδα οι τιμές είναι πεσμένες, κατά αναλογία και στην περιοχή μας, αν και εμείς πάντα είχαμε χαμηλές τιμές, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Συμπιέσαμε τα κόστη μας προκειμένου να κάνουμε το πακέτο ακόμη πιο ελκυστικό. Το θέμα ήταν ότι η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα προς τα έξω έπρεπε να αντιστραφεί. Και ευτυχώς αυτή αντιστράφηκε και αντικατοπτρίζεται αυτό σε μια ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή μας.